Οι κάτοικοι στον Δήμο Βραχνεϊκών μέρα με την ημέρα ανησυχούν όλο και περισσότερο εξαιτίας της κίτρινης λάσπης που εμφανίζεται κατά ζώνες τόσο στην θάλασσα όσο και στην ακτή. Είναι πρωτοφανές αυτό, δεν ξέρουμε. Είναι αρκετό καιρό από ό,τι βλέπω. Α, δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται. Πολλοί λένε ότι είναι από τα ευκάλυπτα, άλλοι λένε από τα φύκια. Τώρα ακριβώς. Το φαινόμενο κατά πάσα πιθανότητα είναι φυσιολογικό και οφείλεται στον ευτροφισμό. Πρόκειται μάλλον για το φαινόμενο του ευτροφισμού. Τώρα τι είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού. Μέσα στη θάλασσα υπάρχουν κάποιοι μικροοργανισμοί που θα έλεγα το μέγεθός τους είναι περίπου σαν την κεφαλή καρφίτσας. Εκεί πέρα γύρω παίζεται το μέγεθος, λίγο πιο μικρό, λίγο πιο μεγάλο. Αυτοί λοιπόν οι μικροοργανισμοί, οι οποίοι έχουν το όνομα φυτοπλακτό, η περίοδος ανάπτυξής τους είναι ο Απρίλιος-Μάιος και ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος. Είναι η περίοδοι που αναπτύσσονται. Όπως σημειώνει ο κύριος Φερεντίνος, το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζεται κάθε χρόνο και εξαρτάται πάντα από το πόσο βροχερός ήταν ο χειμώνας. Δεν εμφανίζεται κάθε χρόνο, εμφανίζονται περιοδικά. Και ιδιαίτερα εμφανίζεται όταν έχουμε πολλές βροχοπτώσεις. Που συνέβη και αυτό, ότι ο φετινός χειμώνας ήταν από τους πιο βροχερούς πολλών ετών. Τα ποτάμια που χύνουν το νερό στον Πατραϊκό κόλπο, στον Κορυφιακό ή σε άλλους κόλπους, φέρνουν πολύ θρεπτικές ύλες μαζί τους. Για την ακρίβεια, φωσφορικά και νητρικά, τα λιπάσματα. Εντάξει, λοιπόν, επομένως αυτοί οι μικροοργανισμοί στο θαλάσσινο νερό βρίσκουν μπόλικη τροφή και επομένως υπεραναπτύσσονται πιο πολύ από το κανονικό τους. Στο ερώτημα τώρα πόσο επικίνδυνο είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού, η απάντηση εξαρτάται από τα στοιχεία που περιέχονται στην λεγόμενη κίτρινη λάσπη. Υπό κανονικές συνθήκες είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Βέβαια, εάν τυχόν, χωρίς να θέλω να φοβήσω τον κόσμο, εάν τυχόν είναι σε υπεραφθονία αυτοί οι οργανισμοί, μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι τοξικοί. Δηλαδή, η τοξικότητα φτάνει σε διάφορους βαθμούς. Εάν κάνεις μπάνιο και το ακουμπήσεις, μπορεί να ερεθίσει το δέρμα σου. Εάν τυχόν το πιείς και λιγάκι ή χωρίς κιόλας, ή φας όστρακα, οστρακοειδή που έχουν μεγαλώσει σε τέτοιες περιοχές, τότε μπορεί να κάνεις εμετούς, να ζαλίζεις και το καθεξής. Το φαινόμενο της κίτρινης λάσπης αναμένεται να εξαφανιστεί μέχρι το τέλος του Μαΐου.